Δώσουμε την καλησπέρα μας στον Σπύρο τον Χριστοφορίδη, τον νομικό, ο οποίος εκπροσώπησε σήμερα την ΚΑΙ ΆΡΕΣ της υποθέσης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την κατάπτωση εγκυητικής και τουλάχιστον είχαμε προς το παρόν ευχάριστα νέα. Καλησπέρα κύριε Χριστοφορίδη. Καλησπέρα. Είστε καλά? Καλά. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής σας, μια που μου κάνετε παρέα καθώς γυρνάω. Εξαρτάται. Αν πείτε καλά λόγια, ναι. Αν αρνητικά, όχι. Καλά, εννοείται καλά να πω. Απλά για το Μαγνήλ, δύο πράγματα. Ναι. Πρώτον, επειδή ήμουν πολύ κοντά στην ΚΑΕ, τότε το συμβόλαιο του Μαγνήλ με τους Αμερικανούς αντέδες και τα λοιπά ήρθε στο μέλλον μου 10 φορές μέχρι να υπογράψει. Ναι. Αν ο Μαγνήλ δεν είχε το ιστορικό με τη Μαριχουάνα, δεν πρόκειται ποτέ να έρθει στην Ευρώπη. Είναι τεράστιος παίκτης. Ναι. Δεύτερον, μετά την νίκη με την ΑΕΚ το Γενάρη στην Αθήνα, αν θυμάστε μετά τα τρία συνεχόμενα στραπάτσα σε Ελλάδα και Ευρώπη, Κύπελλο με Παναθηναϊκό και Άλμπα και Μιλάνο, ο Πέφτης, αδικημένος κατά με προπονητής, τεράστια συμβολή του στον Άρη, είχε ζητήσει να μείνουν όλοι οι ξένοι και οι τέσσερις. Το γιατί δεν μείνανε είναι μια άλλη ιστορία, έτσι δεν θα το μάθουμε μετά. Πάντως, αν τους κλείναμε από τότε, θεωρώ ότι θα έχει και άλλη ιστορία ο Άρης, γιατί σωστά αναφέρατε ότι κάναμε σε χειρότερους παίκτες πολύ ακριβότερα συμβόλαια. Εγώ θα πω ότι καλώς ο coach είχε ζητήσει να μείνουν οι τέσσερις παίκτες. Ο ένας δεν θα μπορούσε να μείνει. Διότι ο White. Ναι, τον Κάρο είχαν όλοι τις επιφυλάξεις από την άποψη ότι ήθελε. Ο άνθρωπος να πάει στο NBA. Και κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει καμία διοίκηση που άφησε τον Άρη για να πάει στο NBA. Δεν μπορείς να πεις. Τι έκανε. Εδώ απέρριψε 500 και 600 χιλιάδες ευρώ που του δίνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός ο Κάρο, γιατί πήγε εκεί. Δεν λέω γι' αυτό. Εγώ λέω για την διαπραγμάτευση. Αλλά κυρίως δεν το εστιάζω, κύριε Χριστοφορίδη, στο κομμάτι του μένει φεύγει παίκτη. Εγώ το εστιάζω στην επικοινωνιακή προβόλη ότι ασκήσαμε κριτική για το γεγονός ότι κατά την άποψή μας μπορεί να είμαστε λάθος. Ότι έγιναν λάθος χειρισμοί και αμέσως υπήρχαν οι άνθρωποι που στοχοποίησαν. Αυτό λέω. Και νομίζω ότι τα περιστοχοποίησεις. Τα έχετε βιώσει κι εσείς. Δεν είναι όσοι γενικότερα είναι. Και εγώ σε κάθετος ανήκω. Εντάξει, είμαστε την ίδια πλευρά. Παρ' όλα αυτά, γιατί πήγατε σήμερα ως νομικός του Άρη και ζητήσατε αναβολές κλπ. Δεν πάτε. Κάποιος έπρεπε να πάρει. Αφού δεν πήγαινε κανένας, πήγα εγώ. Απλό είναι. Δεν είναι τόσο απλό στον Άρη. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να κατηγορηθείτε και γι' αυτό. Να ξέρετε, υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Έχω σε mail εντολή από το εντεταλμένο σύμβουλο. Δεν πήγα κάνοντας το κεφάλι μου. Ενημέρωσα και την σύσκεψη των φορέων την Τρίτη ότι αν δεν υπάρχει κανένας άλλος πρόθυμος θα πάω. Αυτό έκανα. Το θετικό είναι ότι πετύχατε το στόχο της αναβολής. Καταρχήν, επειδή διαβάζουμε και στην απόφαση της Επιτροπής, λέει για αναβολή αορίστος. Αυτό το αορίστος λίγο μπορούμε να το ορίσουμε. Ένας μήνας. Το αορίστος είναι ένας μήνας περίπου. Ναι. Μάλιστα. Ένας μήνας και με πρωτοβουλία όχι του δικαστηρίου, αλλά των αντιδίκων μας. Δηλαδή, αν τα υπερσχημένα τηρηθούν, προχωρήσουν κατά βάση με τον Σκορδίλη που ασκεί και τη μεγαλύτερη πίεση, οι σημερινές συμφωνίες, μπορεί να είναι και παραπάνω από μήνας. Μάλιστα. Να το πάμε λίγο. Σίγουρα δεν είναι η επόμενη δικάσιμος, γιατί η άλλη επιλογή ήταν να πάει και το σημερινό τρίπτυχο υποθέσεων και η υπόθεση του Γιάνκοβιτς στην άλλη Πέμπτη, 15 του μηνός. Να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για το τι ζητάει ο κάθε αθλητής. Τις υποθέσεις ξεχωριστά δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα τι συμβαίνει ακριβώς. Ναι, ο Σκορδίλης ζητάει από διαφορετικές αιτίες συνολικά 50.000. Έχει κάνει και μπαν. Αναβίωση για την ακρίβεια του παλιού μπαν που υπήρχε από τα χρόνια του Δαμιανίδη. Ναι. Ως πρώην πασιτβολίστας της ΚΑΕ. Ο Κούνουπας ζητάει μανατζερικά, διαμεσολαβητής είναι, για απέτηση πάλι διοικήσεως Δαμιανίδη. Ο Σίμψακ ζητάει δουλευμένα, αθλητής μέχρι πέρσι του Άρη, και ο Γιάνκοβιτς ζητάει δουλευμένα. Μάλιστα. Όλα επιδικαστέντα με αποφάσεις τις οποίες η ΚΑΕ δεν παρέστη. Η ΚΑΕ δεν παρέστη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτό το. Να ρωτήσω κάτι. Δεν ήμουν και ενήμερο. Αυτό δηλαδή, το ΙΚΑΕ δεν παρέστη. Ναι. Τώρα θα επικαλεστώ τις νομικές σας γνώσεις. Ναι. Δεν αποτελεί λόγο για τον ερασιτέχνη. Γιατί λέω τον ερασιτέχνη γιατί είναι ο άλλος μέτοχος.
να ζητήσει να πάψει ο μεγαλομέτοχος να λειτουργεί ως μεγαλομέτοχος ή να υπάρχει μια προσωρινή διοίκηση, τέλος πάντων να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία. Ήταν σε σύσκεψη συγκεκριμένο και σε αυτή γιατί δεν κρύβεστε και εύκολα. Όχι, αλήθεια είναι αυτό. Όχι, απλά πέρα ότι μπορώ να έχω την όποια πληροφόρηση, τόσα χρόνια με όλους τους νομικούς που πίνουμε καφέ, τα έχουμε μάθει. Το είπα αυτό, την τρίτη το πάνε κι άλλοι συνάδελφοι. Ναι, εντάξει, δηλαδή δεν γίνεται για τον Άρη. Και με αυτό το κριτήριο πήγα και εγώ σήμερα. Δεν γίνεται να ερημοδικάζεται. Ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, όπου και να φτάσει, δεν γίνεται να μην έχει νομικό εκπρόσωπο. Δηλαδή ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Στο ποδόσφαιρο που είχαμε φτάσει, εκεί που είχαμε φτάσει, ο νομικός υπήρχε. Δηλαδή πήγαινε καμιά εβδομάδα πίσω, μια εβδομάδα μπροστά. Διαπραγματευόταν, κάτι γινόταν στο ποδόσφαιρο. Προσπαθούσε μια αναβολή, το ένα το άλλο, κάτι στις προσφυγές που πέφταν τα 900, τα 700. Ήταν εκεί. Κάτι έκανε ο άνθρωπος. Προσπαθούσε κάτι να κάνει. Δεν γίνεται να είσαι ένα χρόνο και να μην πηγαίνει στα δικαστήρια. Και να σας πω ποιο είναι το χειρότερο. Από τότε που παραιτήθηκα. Δεν με προφανώς με εντολή του μεγαλομετόχου, ενώ υπήρχε από πλευράς της διευθύντριας των γραφείων ενημέρωση με mail για όλες τις νομικές υποθέσεις τους εμπλεκόμενους νομικούς, και αυτό σταμάτησε. Δηλαδή σταμάτησε να ενημερώνεται και ο Γιώργος Φυρής που ήρθε σήμερα και συνέδραμε ηθικά και ψυχικά την προσπάθειά μου και εγώ για τα δικαστήρια. Εγώ μόνο με εντολή προφανώς. Δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι αν ενημερωνόμασταν τουλάχιστον για τα δικαστήρια του Γιάνκοβης, που θεωρώ ότι η απέτηση που του επιδικάστηκε είναι μεγαλύτερη από αυτή που θα του επιδικαζόταν αντιδικούς ο Άρης, για το σύνολο δεν έχουν από το ίδιο άνθρωπο ζητάει αυτά που δικαιούται. Και είναι και προς τιμή του που δεν αντέλεξε στην αναβολή. Είναι παλιγάρι και το αποδεικνύει και σήμερα. Θεωρώ ότι θα επιδικάζονταν λιγότερα χρήματα σε βάρος της ΚΑΕ. Το ίδιο ισχύει και κατά μπαν, δηλαδή είναι δυνατόν τώρα για τον Τζένκης να καλείται η ΚΑΕ να πληρώσει 300 χιλιάρικα για μια υπόθεση που μπορούσε να κλείσει συμβαστικά σε ποσά 10 και 15.000. Ωπα, για πείτε το λίγο αυτό τώρα, δηλαδή πώς θα μπορούσε 10-15 και πήγαν στα 300. Συμβαστικά ο Τζένκης έφευγε με αυτά τα λεφτά. Δεν τα πήρε, πήγε στη FIBA και δεν παρέστη η ΚΑΕ και πήρε. Ξέρω εγώ, πήρε το 1/3 του μετοχιού και βάλε ό,τι ΚΑΕ, αν θα το πω με νούμερα αναλογικά. Είναι, συγγνώμη τώρα, νομικά, να σας πω κάτι όμως τώρα, με τα λίγα που ξέρω, νομικά, όταν λέμε ότι κάποιος βλάπτει την εταιρεία, ναι. Έτσι, και πώς λέγεται, νομικά υπάρχει και όρος νομίζω για το συγκεκριμένο πράγμα. Και δεν μπορώ... Απιστία, ναι, δεν υπάρχει τρόπος απεμπλοκής. Νομικά. Τρόπος απεμπλοκής, ναι. Από την διοίκηση της ΚΑΕ υπάρχει. Τα βάζεις όλα αυτά σε ένα δικόγραφο του ερασιτέχνη του άλλου μετόχου και ζητάς τον διορισμό διοίκησης πρωτοδικίου. Δεν έγινε ως τώρα. Μακάρι να βγω ψεύτη, θεωρώ ότι χάνουμε χρόνο. Έπρεπε να γίνει. Απλά μένουν όλα τα χρέη. Πού πάνε τα χρέη? Τα χρέη σε διοίκηση πρωτοδικίου. Ναι, ξέρω ότι δεν έχει ευθύνη ο αυτός που είναι, αλλά η ΚΑΕ τα έχει. Να. Δηλαδή και ο Άρης πει... Τα έχει. Ναι. Και το κ. Λάσκαρ δεν λέει ότι δεν αναλαμβάνει τα χρέη. Ναι, αυτό λέω ότι... Αυτό λέω ότι εδώ τώρα το παιχνίδι γίνεται στο αν θα αναλάβει κάποια χρέη ο κύριος Λάσκαρης ή όχι. Αν κάνω τα χρέη προς το δημόσιο, γι' αυτό γίνεται η κουβέντα. Αυτό δεν λένε και οι πλευρές, ότι okay, ανέλαβε εσύ τα χρέη στο δημόσιο, που έτσι κι αλλιώς το όνομά σου είναι, γιατί έχεις κανονική αιρετή διοίκηση, και εμείς θα αναλάβουμε να λύσουμε τα υπόλοιπα. Και λέει ο κύριος Λάσκαρης, θα τα αναλάβω, αλλά θα τα πληρώσω με χορηγίες Τούρκοι και στο καλοκαίρι. Δηλαδή δεν θα τα αναλάβω κοινώς. Ναι, έτσι δεν θα γίνει όμως. Κοιτάξτε τώρα, δηλαδή, είστε και δύο έμπειροι δημοσιογράφοι και τέλος πάντων, επειδή ο Άρης έχει πολύ δικαστικό ρεπορτάζ, όσα χρόνια ασχολείστε. Είναι μόνο τέτοιο. Είναι όσα χρόνια κάνω και εγώ δικηγορία, οπότε πάνω κάτω παρακολουθούμε τα μέτωπα από άλλο με τερέζι, αλλά τέλος πάντων τα ίδια μέτωπα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να πληρώσει την βαρύτατη μεν εγγύηση, αλλά τέλος πάντων ποσό που πρέπει να πληρώσει για να μείνει εκτός φυλακής. Προθεσμία, ξανά προθεσμία, αναβολή, ξανά αναβολή. Είναι δυνατόν τώρα να αναλάβει τα χρέη του Άρη. Να πω κάτι λοιπόν τότε. Τότε γιατί κάνουμε την κουβέντα αυτή?
Ας πάμε σε μια εντός εισαγωγικών. Να πάμε σε μια βίαιη απεμπλοκή. Όταν λέω βίαιη απεμπλοκή, μην παρεξηγηθεί κανένας. Δεν εννοώ βία να τον χτυπήσουμε ή οτιδήποτε άλλο. Το βίαιη απεμπλοκή σημαίνει με ένδικα μέσα να τον πετάξουμε εντός εισαγωγικών εκτός ΚΑΕ. Και να δούμε πώς θα προχωρήσει η ομάδα. Δεν υπάρχει. Ναι, όχι, γιατί καθυστερούμε εδώ και ένα μήνα. Όχι πρόταση του Αρβανίτη, όχι πρόταση του Καπάζογλου. Όχι μία πρόταση σε δύο προτάσεις. Όχι η μισή από τον Καπάζογλου ή δύο από τον Αρβανίτη. Όχι δύο από τον Αρβανίτη, τρεις από τον Καπάζογλου. Όχι επιτροπή, κόντρα επιτροπή, οτιδήποτε άλλο. Και ενάμιση μήνα χάνουμε, βλέποντας τον Λάσκαρη να μας λέει και να εξυπνάδες. Αυτό είναι που λέει ο πολλής κόσμος. Δηλαδή, okay, πλέον διαπιστώσαμε όλοι το πρόβλημα. Πλέον διαπιστώσαμε δεν έχει και λεφτά. Έτσι. Το ένα δις πάει, χάθηκε. Δεν έχει και πολλαπλάσια περιουσία, όπως είπε στο Θωμά, γιατί δεν μπορεί να πληρώσει να μείνει εκτός φυλακής, όπως λέτε κι εσείς. Τι κάνουμε λοιπόν? Με φιλοξενήσατε σχετικά πρόσφατα στην εκπομπή σας και είχα προτείνει πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Τα τοποθετήθηκα και, στη σελίδα μου στο Facebook, λέγοντας τι μπορεί να γίνουν. Καλώς κακώς δεν γίνονται. Δεν έχω αυτή τη θέση, γι' αυτό και επέλεξα να μην πάω στη Γενική Συνέλευση Δευτέρα, πηγαίνοντας μετά τα Τρίκαλα από το δικαστήριο στην Αθήνα για επαγγελματικούς λόγους. Δεν έχει νόημα να ανακυκλώνουμε τις ίδιες κουβέντες. Σωστό. Χρειάζονται και τον εαυτό μου εκφράζω, δεν εκφράζω κανέναν όλα αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται επιθετικές δράσεις. Είτε είναι ποινικά δικαστήρια, είτε είναι η διοίκηση προσδοκίου. Είτε είναι τέλος πάντων οποιοσδήποτε τρόπος που μπορεί να πιεστεί ο μεγαλομέτωχος, ώστε πέρα από τη διοίκηση, θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να παραδώσει τη διοίκηση, να παραδώσει και τις συμμετοχές. Να σας πω και κάτι που κατάλαβα σήμερα, ότι ο Αριανός, όσο απογοητευμένος και να είναι, στα δύσκολα συσπυρώνεται. Δηλαδή, ο κύριος Φιάκης για ακόμη μια φορά απόδειξε ότι είναι Αριανός με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Ο Θωμάς ο Νικολός συνέβραμε στο να γίνει ο απαραίτητος διακανονισμός. Ο Χρήστος Γρόλιος. Ακόμα και ο Σφυρής, αν δεν είχε, όπως λέτε εντολή, εγώ θεωρώ ότι δεν είχε. Μην φτάνουμε στο αμήν για να συσπηρωθούμε. Δηλαδή, μην γινόμαστε 10 στρατόπεδα όταν έχουμε ένα τμήμα σε επίπεδο ανδρών στην Α1 και αυτό κινδυνεύει είτε αγωνιστικά είτε εξαγωνιστικά να πέσει. Η προσωπική μου θέση είναι ότι όσο κρατάει τις συμμετοχές, κάθε μέρα που περνάει και ο κύριος Λάσκαρης έχει τις συμμετοχές και τη διοίκηση, είναι επικίνδυνη. Τα πράγματα γίνονται πιο επικίνδυνα για τον Άρη, είναι χειρότερα. Ναι. Όταν λοιπόν δεν μπορούν οι διαπραγματεύσεις και οι επιτροπές να καταλήξουν σε συμπέρασμα, πρέπει να γίνουν επιθετικές κινήσεις. Και επειδή δικηγόρος είμαι, έχω την αμήντη άλλο τη δικηγορική διαστροφή, θεωρώ ότι επιθετικές κινήσεις γίνονται στα δικαστήρια. Δεν γίνονται απαραίτητα μόνο με καταλήψεις. Πάντως τουλάχιστον σήμερα με αυτό που έγινε στην Αθήνα, ο Άρης πήρε μια ανάσα για ένα μήνα, όπως μας λέτε, προκειμένου να κινηθεί, αν ενδεχομένως όπως το λέτε επιθετικά, να αποφασίσει πώς θα κινηθεί την επόμενη μέρα και κυρίως για αυτές τις υποθέσεις. Αλλά βέβαια πρέπει να τηρηθούν και τα συμφωνημένα πλέον, έτσι, με τις περιπτώσεις. Ναι, τα οποία όμως πάλι απαιτούν χρηματορροή. Ναι, ναι. Έτσι. Γιατί αυτό το θέμα τώρα το ξεχνάμε εντός και εκτός εισαγωγικών για ένα μήνα, όπως μας λέτε, αλλά αν δεν γίνει τίποτα μέσα αυτές τις 30 μέρες, σε ένα μήνα πάλι τα ίδια συζητάμε. Κοιτάξτε, μπορεί να τα συζητάμε και πιο νωρίς. Δηλαδή. Υποκαθεστώς πίεσης έμαθα από το περιβάλλον Λάσκαρη ότι κι άλλες υποθέσεις υπήρξαν στον εσάκη που έρημο δικαστήκαμε και του Ξανθόπουλου και του Γιάνκοβιτς και του Σίμσατ και ενός ακόμα που μου διαφεύγει το όνομά του. Όλα αυτά θα βρούμε μπροστά μας. Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά υπάρχει αυτή η απόφαση ότι καμία υπόθεση δεν θα πάει και δεν θα εκδικαστεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τον επόμενο μήνα, είτε λέγεται Γιάνκοβιτς, είτε λέγεται, όπως μας είπατε, ο επόμενος ο Ξανθόπουλος, είτε οποιοδήποτε άλλος από όλους αυτούς. Αυτή είναι μια δέσμευση της Επιτροπής. Ναι. Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα δείξουν το σθένος που είχαν σήμερα και το σεβασμό στην ιστορία του Άρη και θα την τερίσουν. Χωρίς όμως να τους δεσμεύει κανένας νόμος για αυτό, έτσι. Ναι, σωστά, βέβαια. Και να το αξιοποιήσει, βέβαια. Αυτή τη δέσμευση οφείλει να την αξιοποιήσει. Ναι, πλέον, αυτό είναι, ναι. Δηλαδή μετά από ένα μήνα ξαναβρεθεί ο Χριστοφορίδης ή ο Νικολός ή ο Ρόλιος και ξαναζητάει αναβολή. Τίποτα. Το μόνο που κάνουμε είναι να ξεφυλιζόμαστε κι εμείς ως οντότητες πια πέρα από τον Άρη. Ναι, βεβαίω.
Ολυμπιακός. Και στην επόμενη φορά, βέβαια, δεν έχει συμβεί κάτι στο ενδιάμεσο, δεν θα δοθεί η αναβολή, κύριε Χρυσοχοίδη. Δεν θα δοθεί. Αν δεν υπήρχε συνένωση των αντιδίκων, θεωρώ ότι και σήμερα για τις δύο υποθέσεις που ήταν από αναβολή, δύσκολα θα δινόταν αναβολή. Είπατε για τον κύριο Πλιάκη, να πούμε και στον κόσμο τι ακριβώς έκανε. Γιατί δεν είναι και μυστικό. Ήδη, ας πούμε, και εμείς το γράψαμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Απλά μας το επιβεβαιώστε και εσείς ακόμα περισσότερο. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει θεσμικό ρόλο. Είναι αριανός. Και δεν επιδιώκει τη δημοσιότητα. Και αρνείται κατηγορηματικά να έχει θεσμικό ρόλο. Και διαπραγματεύεται και υπογράφει όπως θα έκανε κάποιος ο οποίος τα χρέη ήταν στο κεφάλι του. Ενώ θα μπορούσε να πει, παιδιά, πάρτε. Ωραία, πάρτε 5.000, ας πούμε, θα τον λέγει κανένας τίποτα. Πάλι ευχαριστώ πολύ, δεν τον λέγανε. Και παρόλα αυτά, μαθαίνουμε ότι την περίπτωση του κυρίου Κούνουπα, αν δεν κάνω, ή του κ. Σκορδίλη. Του Σκορδίλη, μπράβο. Την καθάρισε μόνος του. Τι να πούμε. Τι να πούμε δηλαδή για αυτόν τον άνθρωπο. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο που ούτε επιδιώκει το παραμικρό. Δηλαδή, πάντα είναι και προ 10 ημερών πλήρωσε τον Μπέλ. Εντάξει, θα μου πεις που να βρούμε άλλους 10 πλιάκηδες. Και να τους δώσουμε τον Άρη και να τους πούμε πάρτε και τα λεφτά μας και διαχειριστείτε τα. Εντάξει. Ίσως αυτή να είναι και η λύση τελικά. Και αλλά που σχόλιο, είναι η άλλη 9 που είναι. Και ένα σχόλιο πριν κλείσουμε για Χριστοφορίδη. Έχετε ένα σχόλιο να μας κάνετε για αυτή την επιστολή που έστειλε ο Νίκος Ολάσκαρης. Πώς την αποκωδικοποιείτε, πώς την μεταφράζετε εσείς με απλά λόγια. Πετάμε την μπάλα στην κερκίδα, κάπως έτσι. Λένε στην Κρήτη όπου του μέλλει να σωθεί ποτέ του δεν πεθαίνει. Ναι. Πώς να το μεταφράσω. Δεν φεύγω, αλλά φεύγω αν δεν αναλάβω χρέη και μεταβιβάζω ένα ποσοστό με το χώρο που μου δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσω να έχω λόγο. Φεύγω μένοντας. Κοιτάξτε, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι ο κύριος Λάσκαρης δεν έβαλε λεφτά. Όπως επίσης είμαι ο τελευταίος που όταν ήρθε θα πω ότι άκουσα κάποιον, έστω κάποιον, κακοπροαίρετο να λέει ότι τι έρχεται αυτός και γιατί και πώς και πού τον ξέρουμε. Ήρθε σε στιγμή που ήταν δύσκολη για τον Άρη και έβαλε λεφτά και την πρώτη χρονιά η χρήση ήταν και κερδοφόρα. Από εκεί πέρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με τα δικαστική εμπλοκή που προέκυψε εκ των υστέρων δεν υπήρχε, έγινε έλεγχος, δεν υπήρχε δικαστική εμπλοκή στην Ελλάδα. Όταν ανέλαβε την τύχη του Άρη, δεν έχει την πολυτέλεια, ούτε τη χρηματική, ούτε την πνευματική, να πω, τη διάβια να ασχοληθεί με τον Άρη. Πρέπει, καλός ή κακός, να αποτελέσει παρελθόν. Πείτε μου κάτι. Καλός ή κακός για τον ίδιο. Πείτε μου κάτι, γιατί είχατε μπλοκή πριν από ένα χρονικό διάστημα. Υπήρχε μια δική σας μεσολάβηση, να το πω έτσι, βάλτε όποια λέξη θέλετε εσείς, για να έρθει ένας επενδυτής. Ναι. Τα χρέη. Και τότε, πάνω κάτω, τα γνωρίζαμε ότι είναι σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να μην λέγαμε 4-4,5, να λέγαμε 3,5-4. 3,2 λέγαμε. Είναι αποτυπωμένο αυτό, συμφωνείτε. 3,2. Μπράβο. Και τότε, λοιπόν, κολούσε το όλο θέμα σε απαιτήσεις του κυρίου Λάσκαρη. Περίπτωση να επανεμφανιστεί κάποιος ενδιαφερόμενος, είτε αυτός που είχατε εσείς τότε, είτε όποιος άλλος. Δεν μπορεί να υπάρξει, δεν βλέπετε να υπάρχει. Γιατί δεν το συζητάμε καθόλου ως ενδεχόμενο αυτό. Γιατί ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα έλυνε αυτομάτως και το θέμα και το πρόβλημα του πώς θα φύγει ο Λάσκαρης, πώς θα φύγουν οι μετοχές, αν είναι δεσμευμένες, δεν είναι δεσμευμένες. Γιατί αν έρθει ένας επενδυτής με 2 εκατομμύρια, τα παίρνει. Παίρνει μάλλον όλες τις μετοχές. Θα μου πεις παίρνει και όλα τα χρέη. Αλλά νομίζω ότι αυτό το ήξερε και πριν το ζητούμενο. Και όταν μιλάμε για μεγάλο επενδυτή, δεν νομίζω ότι του κάνει διαφορά αν είναι 3 ή 4 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς να λέω ότι αυτά τα ποσό δεν είναι μεγάλο, μην παρεξηγηθώ. Για μας είναι τεράστιο. Ούτε μια ζωή δεν μας φτάνει. Για άλλα μεγέθη όμως, το 1 εκατομμύριο προφανώς είναι ότι είναι για μένα το 1 χιλιάρικο. Προφανώς. Δεν θα πω ότι δεν υπάρχει. Φυσικά και υπάρχει. Απλά εκείνο που θα πω και είπα και την Τρίτη στη σύσκεψη την διευρυμένη σύσκεψη του Συμβουλίου του Αρασιτέχνη. Μαζί με τους φορείς είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το λογιστήριο. Δεν υπάρχει κανείς εκτός του στενού περιβάλλοντος δηλαδή, να έχει εικόνα για το τι χρωστάμε, πού χρωστάμε. Ακόμα και εγώ που είμαι δικηγόρος και χειρίζομαι υποθέσεις, ξέρω μόνο τις υποθέσεις που χειρίζομαι, δεν ξέρω όλα χρέη. Δηλαδή, ναι, προφανώς όμως να σας πω κάτι, δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο με δεδομένο ότι είχαμε το 99 πριν από 2 χρόνια να το σχηματοποιήσουμε αυτό. Γιατί το λέω, είναι συγκεκριμένα συμβόλαια, δηλαδή αν δεν έχει πουλήσει το Αλεξάνδριο σε κανέναν.
σας λιποθύμησε με αυτό που είπα μάλλον. Και το επεκτείνω μέχρι να ξαναπάρουμε λίγο τον κύριο Χρυστοφορίδη. Για να το σχηματοποιήσουμε αυτό. Λίγο πιο χαμηλά, ρε. Μουσική. Το Αλεξάνδρου δεν πάει το πουλήσει. Όχι. Κατάλαβε. Δίκαιη υπερβολή το είπα. Ότι είναι συγκεκριμένα πράγματα από το 99 η εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία της χρήσης που είναι συνεπής σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή και εκεί υπάρχουν οφειλόμενα. Εντάξει, μια γενική εικόνα την έχεις. Αυτό λέω. Δηλαδή τώρα αν είναι 4 ή 4,2, τα οποία 4,2. Έχει διαφορά όμως αν είναι 3,5 και είναι 4, άλλο 3,5. Ναι, και έχει διαφορά όμως και επίσης αυτό με τον Τζέκινς. Γιατί αν τον Τζέκινς που το χρωστούσε 15 πήρε από απόφαση 300, άμα πάει κάποιος του δώσει 50, δεν θα χρωστάς 300 πλέον. Κύριε Χρυστοφορίδη, μας ακούτε? Ναι, ναι, είμαι στον δρόμο. Λέγατε αυτό. Κανένα πρόβλημα. Λέγατε και το λογιστήριο. Δηλαδή δεν είναι θέμα αρχής. Δεν είναι θέμα αν χρωστάς 5, όπως υπολογίζω εγώ ότι χρωστάς, ή 3,2, όταν ξεκάθαρα προέκυπταν τα χρέη μετά από ενδελεχή έλεγχο των λογιστών του Λάσκαρη, όταν παρέδωσε οικονομικά το λογιστήριο του Ρούσου στους εκπροσώπους του Λάσκαρη. Είναι θέμα αρχής. Δηλαδή δεν μπορεί να συζητήσει κάποιος επιχειρηματίας για να αγοράσει τις μετοχές μιας ανωνύμου εταιρείας, αν δεν ξέρει πού ανέρχονται τα χρέη και με ποιους έχει να κάνει. Δηλαδή υπάρχουν μάνατζερ και δικηγόροι οι οποίοι είναι σκληροί. Υπάρχουν μάνατζερ και δικηγόροι, σας βάζω και τον εαυτό μου, οι οποίοι δεν είναι τόσο σκληροί στη διαπραγμάτευση. Μάλιστα. Έχω μια απέτηση τέλος πάντων κατά μια ομάδα β' εθνικής. 5 φορές έφτασα στην ενεργοποίηση ποινών, 5 φορές τους λυπήθηκα και έδωσα αναβολή και συνεχίζω και πήρα στο πρωτάθλημα. Άλλο δεν θα το κάνει θες. Θα τους είχε ρίξει. Άμα είναι όφη, δεν τελειώνεται γιατί μας ζορίζουν τώρα τελευταία. Χαιρετίσματα στην Κρήτη. Αν ήταν όφη, θα το διατομπάνει τα κιόλα. Ναι, αλλά έχει καμιά δεκαριά υποθέσεις, αλλά ξαφνικά. Δεν έχω πελάτη. Όχι, λέω. Δεν είναι ανταγωνιστής μας η ομάδα που. Όχι, λέω ξαφνικά βρήκαν και λεφτά και γι' αυτό το λέω και αρχίζουν και με εκνευρίζουν κάποιοι, αλλά τέλος πάντων δεν είναι αυτό το ζητούμενο μας. Και στον όφη όμως κάποιοι χαρτίδια κάνουν. Ένα σωρό αποφάσεις υπάρχουν και παίρνουν ανάσες. Τέλος πάντων, αλλάζουμε μια περιπτώσει. Αν δεν έχεις εικόνα του λογιστηρίου, αυτά υπόθηκαν και τρίτη, αν δεν έχεις εικόνα του λογιστηρίου, αν δεν σου παραδώσει κάποιος υπεύθυνα με υπογραφή, είτε ο εντεταλμένος σύμβουλος είναι, το υπεύθυνο του λογιστηρίου, αν υπάρχει ακόμα τέτοιος στον Άρη, γιατί προφανώς η υπάλληλος του Άρη δεν είναι υπεύθυνο του λογιστηρίου, εκ του νόμου δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο. Η στοιχεία δεν μπορείς να αναζητήσεις επενδυτή. Δηλαδή, δυο προϋποθέσεις που είναι εκ των όνων κάνευ για να γίνει μια απόπειρα έβρεση επενδυτή, δεν συντρέχουν. Πρώτον, δεν μεταβιβάζονται οι μετοχές, ούτε υπάρχει πρόθεση μεταβίβασης του 90%. Και δεύτερον, γιατί τρόπος υπάρχει. Ακόμα και αν οι μετοχές είναι δεσμευμένες, έχω ενημερώσει όσους πρέπει να είναι ενήμεροι για το τρόπος υπάρχει. Και δεν γνωρίζουν τα χρέη. Δηλαδή, του Τζέκινς, εγώ το διάβασα χθες στο Facebook. Ναι. Και μου το επιβεβαίωσε σήμερα ο κ. Πετράτος. Ναι. Δεν είναι δικηγόρος του Τζέκινς, είναι συνεργάτης του Αμερικανού δικηγόρου. Μα βλέπουνε, σου λέει είναι μια ευκαιρία, 15 είναι να παίρνω, κάτσε να βγάλω μια απόφαση αφού δεν έρχεται κανένα στα δικαστήρια 300 και μετά πάρω 50. Ναι. Δεν απαραίτητο να πάρει 300 ο άνθρωπος, μπορεί να πάρει και 200, μπορεί και 150. Και του Μάρμπουλα ακόμα την υπόθεση που χειρίστηκα σε μεγάλο βαθμό, εγώ φαίνομαι στη FIBA ότι παραστάθηκα και μπορώ να μιλήσω για αυτήν γιατί έχει πια δημοσιευτεί στο site της FIBA. Αν είχαμε 15.000 ως ΚΑΕ και πηγαίναμε στο εφετείο, θεωρώ ότι θα έχει άλλη τύχη. Ναι. Είναι άδικη απόφαση για τον Άρη. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν, κύριε Χρυστοφορίδη, όταν ουσιαστικά εδώ και μήνες δεν διοικείται η ΚΑΕ Άρης και αυτά είναι τα παρεπόμενα. Ναι, κύριε Σαββόπουλε, αλλά η ΚΑΕ Άρης είναι μια ομάδα, δεν ήταν όλοι οι τίτλοι της ΚΑΕ, με 21 τίτλους. Δεν γίνεται να μην έχεις ένα αεροπορικό εισιτήριο να πληρώσεις σε οποιονδήποτε δικηγόρο. Το δικηγόρο το προσωπικό του μεγαλομέτωχο να πάει στην Ελβετία να υποστηρίξει την υπόθεση. Ναι. Αν είναι δυνατόν. Σωστά. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τουλάχιστον ένα τηλεφώνημα είχατε τουλάχιστον από τη στιγμή που πετύχατε. Είχα ένα ευχαριστήριο τηλεφώνημα από πλευρά του Μάνου Λάσκαρη μετά την χορήγηση αναβολής. Μάλιστα. Πάλι καλά. Πάλι καλά να λέμε. Είναι ο μόνος που ασχολείται ο Μάνος. Αυτό θέλω να πω. Μην τον αδικούμε τον άνθρωπο. Είναι ένα νέο παιδί, δεν είναι καν 30 χρονών. Έτυχε, τούλαχε να διοικεί μια τεράστια ομάδα μόνος. Καλός ή κακός, βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Ο καθένας για διαφορετικούς λόγους.
τον εγκαταλείψαμε. Και η διάρκεια της περιπτώσης λειτουργεί ως ανακρουστήρας λαθών που δεν έχει κάνει ο ίδιος. Ναι. Σε όσα συμβούλια παρέστην πριν παραιτηθώ, αλλά μην νομίζω ότι γίνανε και πολλά, δεν αποφάσιζε ο Μάνος, ούτε καν πρότεινε. Το Ζεύγος Λάσκαρη αποφάσιζε. Και αυτό είναι ίσως και το λάθος των Θεσσαλονικαίων της διοικήσεως. Ότι δεν αξιώσαμε μεγαλύτερο ρόλο, το ρόλο που μας αναλογούσε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ όταν παραιτήθηκα 3 Οκτώβου του 2016 και μου ζητήθηκε να μην κοινοποιήσω την παραίτησή μου για να μην υπάρχουν τριγμοί, δεν παραιτήθηκα γιατί δεν με πληρώνανε ή γιατί τέλος πάντων διαφωνούσα για τις επιλογές του Πρίφτη, τον οποίο εκτιμώ και σέβομαι απεριόριστα. Παραιτήθηκα γιατί γινόταν συμβούλια, διότι Γιάννης Πίνη, Γιάννης Χερνάη ήταν η υπόθεση. Τότε όμως όποιος έλεγε... Και δεν αναφέρομαι στον παλιό Γιάννη, αναφέρομαι στο μεγαλομέτω. Ναι, αλλά όταν μας ανακοίνωνε κάποια πράγματα, δεν διοικούνται έτσι οι ομάδες. Πόσο μάλλον ομάδες με ιστορία. Το θέμα με τα συμβούλια και όλα τα υπόλοιπα όμως, γινόταν όταν έλεγε κάποιος, παιδιά, δεν γίνονται συμβούλια. Τι σας νοιάζει, δεν πληρώνει ο Λάσκαρης? Να μην γίνουν ποτέ συμβούλια. Οι Αριανοί καταστρέψαν τον Άρη. Αυτά πληρώνουμε. Που σε ένα βαθμό η στεναχώρια και η καχυποψία του κόσμου με όλα όσα έχουν γίνει και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια είναι φυσιολογική. Αλλά το να φτάνουμε στο άλλο άκρο και να δίνουμε την ομάδα απλόχερα λευκό στον πρώτο που περνάει απ' έξω. Και άντε την ομάδα τη δίνεις γιατί βλέπεις ότι πληρώνει. Μετά, όταν βλέπεις ότι κάνει δύο λάθη, να μην τα επισημαίνεις και όποιος τα επισημαίνει να το λες μην μιλάς, εκεί είναι το λάθος το μεγάλο. Γιατί ήρθε και πλήρως όπως είπατε. Είδαμε λεφτά και είδαμε πολλά λεφτά στην αρχή. Εντάξει, το κακό είναι ότι απομονώθηκε σε έναν πυρήνα ανθρώπων μετρημένο στην παλάμη του ενός χεριού που καταλάβαναν και τα επίσημα του παλέ χωρίς ουσιαστικά να είναι καλά-καλά Αριανοί. Και δεν άκουσε εισηγήσεις ανθρώπων που και εμπειρία είχαν και τεχνογνωσία. Δεν τον ενδιέφερε, Σπύρο. Δεν τον ενδιέφερε. Είναι ξεκάθαρο σήμερα ότι δεν τον ενδιέφερε. Δεν τον ένοιαζε. Αν δεν τον ένοιαζε, είναι ντροπή του. Αλλά σε κάθε περίπτωση, το ότι έχουμε απέναντί μας σήμερα απαιτήσεις πελατών του Πετράτου ή του Κούνουπα, αναφέρομαι στο Πετράτου γιατί έχει πολλούς παίκτες που είχαν μεγάλες επιτήσεις από διοίκηση Δαμιανίδη, Τεμπελέκη και ούτω καθεξής. Είπα 10 φορές, χωρίς αντίρρηση από κανέναν από τους παρισταμένους, να εγκριθεί ένα κονδύλιο και με διαπραγμάτευση του νομικού της επιλογής της οικογένειας Λάσκαρη να κλείσει το μέτωπο Πετράτου. Πρακτικά δεν τηρήθηκαν ποτέ για να μπορώ να αποδείξω αυτό που λέω. Και εγώ ήμουν πάντοτε ο κινδυνολόγος και ο γραφικός που έβλεπα του κινδύνους ενώ εξοδεύαμε για συναυλίες. Πέρα από αυτό, μην πας εκεί. Υπάρχουν εκκρεμότητες με ανθρώπους του Λάσκαρη, όπως ο διευθυντής marketing, την Κιθάρα, όπως ο υπεύθυνος ασφαλείας, οι οποίοι τι είχε αναλάβει να τους πληρώνει ο Νίκος Λάσκαρης, αλλά τώρα τα λεφτά τα χρωστάει η ΚΑΕ Άρης και μιλάμε για μισθούς προκλητικότατους, απίστευτους, οι οποίοι μισθοί θα πληρωθούν από την ΚΑΕ Άρης, γιατί φυσικά δεν είπε στον κολλητό του από την Ξάνθη θα έρθεις και θα σε πληρώνω εγώ, ή μπορεί να του το είπε, αλλά όταν τον άφησε απλήρωτο, δεν πήγε αυτός να πει στον Νίκο, Νίκο, μου χρωστάς 3, 4, 5, 15 μηνιάτικα. Άσχετα αν δεν έχει έρθει ούτε μια χορηγία 3 χρόνια στον Άρη. Άσχετα αν ο Άρης, ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, επί 3 χρόνια, ενώ χρυσοπλήρωνε λοιπόν το διευθυντή marketing και χρυσοπλήρωνε όλους αυτούς, δεν είχε διαφήμιση στη φανέλα. Αλλά και αυτά όταν τα λέγαμε, κακοί ήμασταν. Καταλαβες. Αυτό είναι. Δεν πρέπει σε καμία των περιπτώσεων να ηρωποιούμε κανέναν. Και πρέπει φυσικά να αξιολογούμε και να σεβόμαστε, και το έχω πάρα πολλές φορές, και τα λεφτά που έβαλε ο Λάσκαρης που πλέον έχει χάσει το σεβασμό μου με αυτά που κάνει, και τα λεφτά που έβαλε ο Καρυπίδης, και τα λεφτά που έβαλε οποιοδήποτε πέρασε τα προηγούμενα χρόνια. Πρέπει να σεβόμαστε τα χρήματα των ανθρώπων που βάζουν τα χρήματα, όσων βάζουν χρήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάνουν τα λάθη, αν κάνουν εγκλήματα διοικητικά, θα πρέπει ακριβώς επειδή βάλαν λεφτά να μην ασκούμε κριτική. Αυτό λέω. Εντάξει, συμφωνούμε. Απλά, αν θες τη γνώμη μου, εγώ όταν για λογαριασμό μου ποδοσφαιριστή βρέθηκα στην αντίστοιχη θέση σε βάρος του Ηρακλή, ΑΕΠΟΔΙΟΝ κτλ, το συμβούλευσα και προς τιμήν του μ' άκουσε να στραφεί κατά των νομίμων εκπροσώπων του Ηρακλή που του είχαν υπογράψει συμφωνητικό. Αυτό γίνεται, γίνεται και το προβλέπει και ο νόμος. Όμως όλοι ξέρουμε. Δηλαδή, Σπύρο. Δεν τελειώνει την ομάδα για κάποιον που σου δώσε λεφτά γιατί θεώρησε ότι επειδή
Τώρα μην λέμε ονόματα, καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνω, θα σου πω όμως το εξής. Ελάχιστοι είναι αυτοί που θα κάνουν αυτό. Και επίσης όλοι ξέρουν ότι αν πάνε και πιέσουν τον Άρη, τον Ηρακλή, τον οποιοδήποτε σύλλογο και με, ειδικά στο ποδόσφαιρο, με τους κανονισμούς που υπάρχουν, θα τα πάρουν τα λεφτά. Άμα πας να τα πάρεις από τον Νίκη Παπαθανασάκη, άντε τράβα πάρτα. Άντε βρες τα πάρτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γράψε στο χιόνι. Όχι, αναφέρομαι εγώ. Παράδειγμα έφερα. Από το Ζαχουδάνι. Από την ΠΑΕ Άρης θα μπορούσε κάποιος να πάρει τα λεφτά ή από το Ζαχουδάνι. Καλά, προφανώς την ΠΑΕ Άρης. Μα γι' αυτό στρέφονται. Για να του επιδώσω την αγωγή της ΠΑΕ Άρης και να έχουμε στον ισολογισμό, γιατί μόνο εκεί χρησιμοποιήθηκε τελικά. Έφτασε ένα τουλάχιστον του FBI. Τι συζητάμε τώρα. Πλήρωσε 500 δολάρια για να γίνει μια επίδοση. Πολύ. Στην Καλιφόρνια το βρήκατε, έχει ένα ράντζο τώρα και βγάζει κάτι κρασιά. Στο όνομα του, στην υγειά του Άρη. Ναι, θα κατάσχουμε την οποία. Διαστρέφωση. Πρέπει να σεβόμαστε και την ιστορία κάποιων ομάδων. Δηλαδή, καταντήσαμε στη Super League σε λίγο και στην Α1 του μπάσκετ να παίζουν χωριά και κομμοπόλειες, γιατί ακριβώς όλοι σκυλεύουν επιπτωμάτων όταν κάποιοι άνθρωποι παίρνουν στο λαιμό τους κάποιες ομάδες. Μην γίνει και ο Άρης. Εντάξει, έχουμε το παράδειγμα του Ηρακλή. Μην γίνει και ο Άρης εκεί. Σήμερα έγινε μια πρώτη κίνηση συσπήρωσης, σε συνέχεια της σύσκεψης της Τρίτης. Θα βάλω και τη Γενική Συνέλευση που διεκόπη για να συνεχιστεί. Ας μαζευτούμε οι Αριανοί, ας σταματήσουμε να βάζουμε το εγώ πάνω από το εμείς. Και διάστερη τόση θα βρεθεί και κάποιος ακόμα σαν τον κύριο Θανάση. Και σε κάθε περίπτωση, αν συγκροτηθούν δύο-τρεις άνθρωποι εγνωσμένης εμπιστοσύνης και κύρους, πιθανόν να προσεγγιθεί και κάποιος επενδυτής. Δεν είναι μακριά η Ευρωλίγα για τον Άρη. Ο Λάσκας, αν καταφέρνε στον χρόνο της παντοδυναμίας του να πείσει τον Πρωτομέο να βγούμε στην Ευρωλίγα, θα ήταν άλλη τύχη του Άρη. Προφανώς και δεν τον ενδιαφέρει ούτε αυτό. Εκεί καταλήγω. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έπαιρνε τον Γκάλι να πάει μαζί του μέσα στον Πρωτομέο και ο Πρωτομέο να του λέει όχι, δεν θέλω ομάδα από την Ελλάδα, θέλω την Μπάμπερκ από τη Γερμανία, ένα μικρό χωριό της Γερμανίας. Αποδείχθηκε τι ήθελε να κάνει και με τον Γκάλι και με τα ρούχα και με όλα αυτά. Ας μην την ανοίξω και αυτή την κουβέντα. Θα πάρει ο Χρήστος. Όχι, εγώ μην την ανοίξω. Θα πάρει ο Χρήστος Σαμαράς και δικαιολογημένα θα κάνει παρέμβαση και θα μιλάει δύο μέρες μετά ο Χρήστος που το ξέρει καλά το θέμα του Νίκου. Λέω απλά ότι μια εκμετάλλευση του κεφαλαίου Λάσκαρη από τον Γκάλι, του κεφαλαίου Γκάλι από τον Λάσκαρη στην Ευρωλίγα ήταν εγκληματική. Ήταν το momentum τέτοιο που ο Άρης έμπαινε σε άλλο. Η ΑΕΚ δεν είχε μεγαλώσει όσο μεγάλο τώρα οικονομικά και ως μέγεθος, ήταν ευκαιρία να μπούμε στην Ευρωλίγα και θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα για όλους, και για τον Λάσκαρη και για τον Άρη. Να σε ευχαριστήσουμε, να ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να σας απασχολήσουμε για παρόμοια θέματα, ότι ή μάλλον να σας απασχολήσουμε για να πάμε σε άλλα δεδομένα, σε θετικές καταλήξεις, σε οριστική διαγραφή τέτοιων καταστάσεων. Και εγώ αυτό το οποίο ελπίζω είναι επενδυτής. Νομίζω ότι αυτό θα δώσει οριστική λύση. Όλα τα υπόλοιπα θα μας πηγαίνουν και θα μας κρατάνε ζωντανούς μέχρι να έρθει ο επενδυτής. Έτσι είναι. Να είστε καλά. Καλή επιστροφή. Και εσείς, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.